Για ένα πολύ τρυφερό και διδακτικό παραμύθι θα μιλήσουμε σήμερα με τον επόμενο καλεσμένο μας, το γνωστό παιδίατρο κύριο Σπύρο Μαζάνη. Σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ο Βόλιος Εμβόλιος είναι ένα πολύ τρυφερό αλλά και διδακτικό παραμύθι, όπως είπα, που έχετε γράψει μαζί με τη δημοσιογράφο τη Φλόρα την Κασαβέτη, που απευθύνεται στους μικρούς μας φίλους. Και είναι τρυφερό γιατί έχει μια πολύ ωραία ιστορία για την οποία θα μιλήσουμε, αλλά ταυτόχρονα βγάζει και τα διδάγματά του. Έχει εκδοθεί εδώ και λίγους μήνες και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ο Κόλλη. Και θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας πείτε ποιο ήταν το κίνητρο που σας έδωσε έτσι την αφορμή να γράψετε αυτό το βιβλίο. Μαζί με τη Φλόρα την Κασαβέτη έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις, πολλά ιατρικά θέματα και προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τα επιστημονικά θέματα και να τα δώσουμε στους γονείς με τον πιο απλό τρόπο για να καταλάβουν αυτό που πρέπει να καταλάβουν. Υπήρξε λοιπόν η ανάγκη να εξηγήσουμε με πολύ απλό τρόπο τι είναι τα εμβόλια και είναι πάρα πολύ δύσκολο και θεωρήσαμε ότι με ένα παραμύθι, το οποίο παραμύθι σου αφήνει ελευθερία κινήσεων, φαντασία και να το παρουσιάσει όπως θέλεις. Να φτιάξουμε λοιπόν ένα παραμύθι για τα εμβόλια, όπου μέσα από αυτό το παραμύθι τα παιδιά που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να μάθουν τι είναι τα εμβόλια και οι γονείς που θα το διαβάσουν το παραμύθι και αυτοί να διδαχτούν και μαζί με το παιδί τους να γίνει το εμβόλιο πιο φιλικό. Να εξοικειωθούν λοιπόν. Να εξοικειωθούν. Και μέσα από αυτό το ενδιαφέρον παραμύθι, πώς έχετε καταφέρει, μάλλον σε ποια σημεία είναι εκείνα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι βοηθιέται το παιδί διαβάζοντάς το, καταλαβαίνει περισσότερο το μήνυμα που θέλετε να του περάσετε και τελικά εξοικειώνεται, δεν φοβάται το εμβόλιο. Επειδή το παραμύθι δεν είναι επιτακτικό, δεν επιβάλλει στο παιδί κάτι, δεν του λες πρέπει να το κάνεις, δεν του λες ψέματα, το παραμύθι του, κάθε παιδί που το διαβάζει, τρέχει το μυαλό του σε άλλες εικόνες. 10 παιδάκια που θα διαβάσουν το ίδιο παραμύθι θα έχουν 10 διαφορετικές εικόνες στο μυαλό τους. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να απομυθοποιήσουμε τη σύριγγα. Εκείνο είναι που φοβάται το παιδί, εκείνο είναι που το πονάει, η σύριγγα. Τη σύριγγα λοιπόν μέσα στο παραμύθι την απομυθοποιούμε και τη λέμε ότι είναι μια τσουλήθρα, όπου μέσα από την τσουλήθρα ο γιατρός, ο παιδίατρος, βάζει ένα καλό μικρόβιο μέσα στο σώμα του Άρη, που είναι ο κεντρικός ήρωας του παραμυθιού, που αυτό το μικρόβιο, ο Βόλιος Εμβόλιος, όπως τον ονομάζουμε, που ήταν ένα κακό μικρόβιο και οι επιστήμονες το έκαναν καλό για να το χρησιμοποιήσουν προς όφελος του Άρη και του κάθε παιδιού, με την τζουλήθρα που είναι η σύριγγα, μπαίνει μέσα στο σώμα του Άρη, έχει ένα πατίνι, έχει ένα σακίδιο, μέσα στο σακίδιο έχουν βάλει οι επιστήμονες τις φωτογραφίες των κακών μικροβίων και ο Βόλιος Εμβόλιος τρέχει σε όλα τα σημεία του σώματος του Άρη και βάζει τις φωτογραφίες αυτές, τις τυχοκολλάει σε όλα τα σημεία που μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι αυτά τα μικρόβια τα κακά, τα καταζητούμενα, όταν μετά θα μπουν μέσα στον οργανισμό, έχει φτιαχτεί η αστυνομία του σώματος που είναι τα αντισώματα και αυτά θα πάνε να πολεμήσουν τα κακά μικρόβια που μπαίνουν μέσα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι βοηθάτε και το παιδί να εξοικειωθεί, αλλά και τους γονείς σιγά σιγά να του μιλήσουν γι' αυτό και να μην έχουν και οι ίδιοι το άγχος της επίσκεψης του παιδίατρου, όπου το παιδί τους θα είναι πιο αναστατωμένο, θα κλαίει πιθανόν, δεν θα είναι συνεργάσιμο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή περιτυχαίνεται διπλό σκοπό. Εξηγούμε στο παιδί μέσα από το παραμύθι τη χρησιμότητα του εμβολίου, τι κάνει ο Βόλιος Εμβόλιος. Εξηγούμε ότι μπορεί να πονέσει, αλλά θα πονέσει πολύ λίγο. Δεν του λέμε ψέματα, δεν του λέμε ότι δεν θα πονέσεις, Άρη. Θα γίνει το εμβόλιο, αλλά θα πονέσεις πάρα πολύ λίγο. Πολύ λιγότερο από τότε που χτύπησες, που έπεσες και χτύπησες το γόνατό σου ή έπεσες από το ποδήλατό σου. Και ο παιδίατρος εξηγεί στον Άρη το μαγικό τρόπο με τον οποίο θα πονέσει λιγότερο. Δηλαδή του λέει τη στιγμή που θα κάνουμε το εμβόλιο μη σφίγγεις το σώμα σου γιατί θα πονέσεις. Να είσαι χαλαρός, σκέψου κάτι ευχάριστο, σκέψου ένα παιχνίδι που παίζεις, σκέψου το σχολείο σου, σκέψου τη θάλασσα, σκέψου τις σκούνιες και θα δεις θα πονέσεις λιγότερο. Κάνει λοιπόν το εμβόλιο ο παιδίατρος και ο Άρης παρασυρμένος από το παραμύθι που του έχει διηγηθεί
ο παιδίατρος για το πώς γίνονται τα εμβόλια, αισθάνεται ότι μάλλον πόνεσα λιγότερο αυτή τη φορά. Και έτσι λοιπόν βρίσκεται και το tip με το οποίο το παιδί φεύγει πιο ευχαριστημένο, πιο ξελαφρωμένο. Σωστά, γιατί του έχουμε πει την αλήθεια, αλλά μέσα από ένα παραμύθι, μέσα από τους μύθους. Να θυμόμαστε ότι τα παραμύθια πάντοτε ηρεμούσαν τα παιδιά. Οι μαμάδες από τα αρχαία χρόνια έλεγαν παραμύθια και ακόμα λένε για να κοιμηθούν τα παιδιά τους, για να τα ηρεμήσουν. Και για να τα διδάξουν, εσώπου, όπως να τα διδάξουν. Μέσα από το παραμύθι περνάς στο υποσυνείδητο του παιδιού ό,τι μήνυμα θέλεις. Από τη στιγμή που αρχίζει να ακούει το παιδί να του διηγεί σε ένα παραμύθι ή και όταν φτάνει στο σημείο να το διαβάσει και από μόνο του, ένα παιδί που είναι 8 χρονών, 9, 10 και ξέρει να διαβάζει, μέσα στα 2-3 πρώτα λεπτά που διαβάζει ή ακούει το παραμύθι, σταματάει να λειτουργεί το συνειδητό του και αρχίζει να λειτουργεί το υποσυνείδητο. Και μέσα στο υποσυνείδητο του περνάνε τα μηνύματα που θέλει ο συγγραφέας του παραμυθιού. Είναι σημαντικό να πούμε για τους γονείς ότι το παιδί που εμβολιάζεται κινδυνεύει λιγότερο, όχι μόνο το ίδιο όμως, αλλά προστατεύει και την ομάδα. Έτσι δεν είναι? Φυσικά. Αυτό λέγεται η ανοσία της αγέλης. Τα παιδιά που εμβολιάζονται προστατεύουν και τα άλλα που πιθανόν δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας, ναι. Σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία γίνονται τα εμβόλια. Άρα λοιπόν, όσο εμβολιάζουμε τα παιδιά, μειώνεται οι πιθανότητες να εμφανιστούν επιδημίες, αρρώστιες και άλλα. Τα παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί προστατεύονται. Άρα λοιπόν το μήνυμα είναι ότι όλα τα παιδιά πρέπει να εμβολιάζονται, διότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει μια καθολική ανοσία και δεν θα φοβάται το ένα παιδί το άλλο ότι μπορεί να κολλήσει κάποια αρρώστια. Και ένα μήνυμα στους γονείς για τα νεότερα εμβόλια και τον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένα πλέον και έχουν αναπτυχθεί. Τα εμβόλια πλέον φτιάχνονται με τέτοιο βιοτεχνολογικό τρόπο που είναι έτοιμα ασφαλέστατα από την πρώτη στιγμή. Δεν πρέπει να τα φοβούνται. Γίνονται πολλές μελέτες από τα κράτη προκειμένου να είναι ασφαλή, κυκλοφορούν και τα κράτη, οι χώρες, αναγνωρίζοντας ότι τα εμβόλια είναι πολύ σημαντικά για την πρόληψη ασθενειών, για την πρόληψη θανάτων, τα χορηγούν δωρεάν. Γι' αυτό τα χορηγούν δωρεάν. Και επειδή πολλοί νομίζουν ότι με την βελτίωση των συνθηκών υγιεινής σε διάφορες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Νότιος Αμερική, έχουν βελτιωθεί οι μολύνσεις, είναι λανθασμένο. Μόνο με τα εμβόλια μπορούμε να κάνουμε πρόληψη των ασθενειών εκείνων που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή των λοιμωδών νόσων, όπως λέμε. Οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολα μεταδεδόμενες στη σημερινή εποχή με τα πολλά ταξίδια, τις μετακινήσεις πληθυσμών, δεν είναι ελεγχόμενες πλέον. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πούμε είναι για την εικονογράφηση, η οποία είναι πάρα πολύ τρυφερή πραγματικά, συμβάλλει πολύ στο να μεταδοθούν τα νόηματα του παραμυθιού. Είναι πολύ ωραίες οι εικόνες, δείχνουν το παιδί χαρούμενο από ένα σημείο και μετά, εξοικειωμένο, και το εμβόλιο να μπαίνει μέσα στον οργανισμό του σαν φύλος. Έτσι δεν είναι? Την εικονογράφηση την έχει κάνει η κυρία Μαρία Κουτρουμπά, η οποία είναι εικαστικός. Και πραγματικά έχει κάνει μια θαυμάσια δουλειά, πολύ φιλική προς το παιδί. Και πραγματικά όσα παιδάκια το διαβάζουν, ενθουσιάζονται πρώτα-πρώτα από την εικονογράφηση. Τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι φιλικά. Και επίσης, στο τελευταίο τμήμα του βιβλίου υπάρχει ένα παράρτημα, ασκησιολόγιο όπως το λέμε, όπου και οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί, μετά από την ανάγνωση του παραμυθιού, μπορούν να κάνουν ασκήσεις προκειμένου να εμπεδώσουν καλύτερα τα παιδιά αυτό που έχουν διαβάσει. Το παράρτημα αυτό το έχει κάνει η Νάντια Κουρμούση, η οποία είναι υπεύθυνη προγραμμάτων υγείας της Ανατολικής Αττικής. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ένα παραμύθι λοιπόν που είναι για τα παιδάκια, αλλά και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς, χρήσιμο σε όλους ο Βόλιος Εμβόλιος και είναι αποτέλεσμα μιας πολύ καλής συνεργασίας. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μαζάνη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να είστε καλά.